Φυσάει ένας αέρας που σαρώνει ενθυμία παλιά και φυλαχτά. Ήρωες το σκάν απ' την οθόνη, ψηλαρμένοι τα πάνε στα νυχτά. Που μας φύγε αυτό το τρεχατήρι, δεν ξέρω, γέμισε μου το ποτήρι. Που μας πηγαίνει αυτό το τρεχατήρι, δεν ξέρω, γέμισε μου το ποτήρι. Απαρμαγά στο φως του φεγγίζου, σε ποιο ταξίδι σ' έχω ξαναδεί. Τυφλά πουλιά το τσάμι μου ραβίζου, το παίρνει στα φαναριά ένα παιδί. Κι ένα στελάνης σε ρίμι πλατεία, 30 χρόνια ψάχνει την αιτία. Κι ένα στελάνι σε πλατεία, 30 χρόνια ψάχνει την αιτία. Στους δρόμους καβαλάριδες καβάζουν και κυνηγούν τα δεσπότα. Και οι νοικοκυρέοι που τρομάζουν ξορκίζουν μάλια σμότο σαν καμά. Δεν είναι εδώ Βαλκάνια σου το πα, εδώ είναι παίξε γελάσε και σώπα. Δεν είναι εδώ Βαλκάνια σου το πα, εδώ είναι παίξε γελάσε και σώπα. Φυσάει ένας αέρας που σαρώνει, μα εγώ με ένα τραγούδι άλλο τιμώ. Στην δρόμου στο λιωπήρι και το χιόνι, θα γυριστώ κεφάλι θα γυρνώ. Στα χέρια σου αφήνω το τιμόνι και η πιο μεγάλη νύχτα ξημερώνει. Τα χέρια σου αφήνω το τιμόνι και η πιο μεγάλη νύχτα ξημερώνει. Είμαστε λοιπόν εδώ, έχετε πάρει ήδη ένα δείγμα γραφής των όσων θα ακολουθήσουν, αφού ακούσαμε ένα από τα πλέον αγαπημένα τραγούδια, όμως έτσι όπως θα έχετε την ευκαιρία να τα ακούσετε ζωντανά την Παρασκευή στο Σταυρό του Νότου από τους Δροσουλίτες. Έχω την χαρά να φιλοξενώ για άλλη μια φορά εδώ στο στούντιο κοντά μου τον Κώστα τον Μητρόπουλο, με τον οποίο θα μιλήσουμε για τα όσα θα συμβούν την Παρασκευή, και φυσικά αυτό που μας εξτάρει μας πιο πολύ και αγαπάμε πιο πολύ είναι να ακούσουμε μερικά από τα τραγούδια που θα τα ακούσουμε και την Παρασκευή, όπως είπαμε. Κώστα, καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι κοντά μας σήμερα. Εγώ ευχαριστώ που ξανά είμαι εδώ και για να ξανάρχομαι πάνω επειδή μ' άρεσε. Ξέρω ότι σε πετυχαίνουμε ανάμεσα σε πρόβες, κούραση και ταλαιπωρία, ναι, αλλά καταφέραμε να σε έχουμε και λίγο εδώ για να πούμε δύο λόγια για το τι ετοιμάζεται την Παρασκευή για όλους εμάς. Για όσους ξέρουν, περίπου είμαστε στα πλαίσια τα δικά μας, απλά πάντα με εκπλήξεις.
Πάντα βρίσκουμε κάτι διαφορετικό να κάνουμε εντύπωση. Τώρα με τη φωνή να πω που τραγούδησε το βράδυ, θα είναι. Ναι, είχαμε λίγο... πρόβα τζενεράλε για την Παρασκευή μέχρι τις 5 το πρωί, οπότε είμαστε λίγο ταλαιπωρημένοι όλοι και γι' αυτό και βρέθηκα μόνος μου εδώ. Οπότε θα κάνουμε λίγο υπομονή, θα μαντέξουν οι ακροατές. Όχι, μια χαρά, μια χαρά. Τα έχει φτιάξει Βαλερία όλα. Ωραία, ωραία. Οπότε στο στυλ το γνωστό που σας αγαπάμε και σας ακολουθούμε τόσο καιρό. Έτσι. Έντεχνο. Με το παραδοσιακό. Και παραδοσιακό μέχρι, και λίγο κριτικό και λίγο. Έτσι, μπράβο, μικρασία, έτσι, καλά τα λέω. Έτσι, ναι. Από Σμύρνη μέχρι Κρήτη, παντού, παντού πιάνουμε. Ό,τι αγαπάμε με λίγα λόγια. Αυτό. Πήγα να πω ότι αγαπάω, αλλά. Και εμεί το αγαπάμε. Ο Σταυρός του Νότου είναι ένας πολύ αγαπημένος χώρος. Νομίζω ότι όλοι εμείς που ακούμε αυτού του είδους τη μουσική τον έχουμε συνυφασμένο με πολύ ωραίες βραδιές. Οπότε φαντάζομαι ότι θα έδωσες και ιδιαίτερη βαρύτητα, αλλά αν και νομίζω το κάνεις ούτως ή άλλως στο πρόγραμμα το οποίο θα φτιάξετε. Ακριβώς όπως το είπες. Ναι, εντάξει, παρότι προσέχουμε πάντα τη δουλειά μας, ο Σταυρός του Νότου πάντα είναι σίγουρα η κεφαλή, ας πούμε, των σκηνών στο ειδικό ούτως ή άλλως, ναι. Και θέλουμε να σεβαστούμε και το χώρο, όπως μας σέβονται και αυτοί και μας επιτρέπουν να είμαστε εκεί μέσα. Θα είμαστε στο κλαμπ, να τονίσω, του Σταυρού του Νότου. Είναι ένας χώρος που τον αγαπάμε γενικά όλοι του είδους. Είναι κάτι ειδικό για μας, κάτι ιδιαίτερο. Κάτι ιδιαίτερο. Άρα λοιπόν δεν είμαστε μόνο εμείς οι ακροατές, οι θαμώνες που τον αγαπάμε. Υπάρχει, βέβαια, και νομίζω πλέον δεν έχουμε και πολλές εναλλακτικές σκηνές. Δυστυχώς, δυστυχώς. Τους χώρους δεν έχουμε πολλούς, είναι 5-7 στην Αθήνα όλοι. Και φτάσαμε λοιπόν στην Παρασκευή, εκεί γύρω στις 10 να υποθέσω να αρχίσει ο κόσμος να έρχεται. Οι πόρτες, ναι, λένε, να πούμε, έρχεται. Οπότε πιστεύω μέχρι στις 11 θα ξεκινήσουμε κι εμείς. Ακούσαμε ήδη ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, θα περάσουμε να ακούσουμε άλλο ένα αμέσως τώρα, βεβαίως, για να βάλουμε τους φίλους μας στο κλίμα. Μόλι μου χαρά.
Κι αυτός να λέει Μιρέλα, τάγκο του χόρευα εγώ και εκείνος ταραντέλα. Πίναμε στα πετραλώνα σε μια καρσονιέρα κι αν πάνω στο πενταγραμμό μου γράφε καλημέρα. Εγώ να λέω Μιλάρε κι αυτός να λέει Μιρέλα, τάγκο του χόρευα εγώ και εκείνος ταραντέλα. Πίναμε στα πετραλώνα σε μια καρσονιέρα κι απάνω στο πενταγραμμό μου γράφε καλημέρα. Πρέπει να πω ότι με εξέπληξε. Αυτό το τραγούδι δεν το περίμενα να το ακούσω. Στην αρχή κι εγώ. Αλλά στην πορεία μου άρεσε και το έβαλα. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Το λέει ωραία η κοπέλα που έχουμε, οπότε βγήκε πολύ. Το όνομά τη, έτσι να το πω. Έλενα Φουντά. Να πούμε ευκαιρία και του υπόλοιπου δροσουλίτε. Έτσι, να μην αφήσουμε κανένα παραπονημένο. Λοιπόν, είναι ο μόνιμο συνεργάτη μου επί πολλά χρόνια που και παίζει και μπουζούκι λαού, το Γιάννη Βασιλάκη. Είναι ο Νίκο Καψαλάκη που είναι ο πιανίστα μου και ο μαέστρο του συγκροτήματο. Το κορίτσι Έλενα Φουντά που πιστεύω σε λίγα χρόνια θα τη γνωρίζουν όλοι. Νομίζω ότι έχει μέλλον μπροστά τη. Είναι ο Παναγιώτης ο Βλάχος στα τύμπανα, ο Βασίλης ο Κυλάκος στον μπάσο και ο Μάριος ο Κίμπιτς στην ηλεκτρική κιθάρα. Και εγώ που παίζω ακουστική και τραγουδάω. Και όλα αυτά, η κουβέντα μας μάλλον σήμερα γίνεται με αφορμή την εμφάνιση που έχετε την Παρασκευή στο Σταυρό του Νότου, με πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια όπως είπαμε, και εμείς έχουμε την χαρά να δώσουμε και προσκλήσεις, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ γι' αυτό, στους φίλους που μας ακούνε. Χαρά οπότε μας. Ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε αμέσως τώρα, παίρνετε ένα τηλέφωνο στο 210-27-59-200 και 210-27-59-300 και κανονίζετε με την Ανούλα για να πάτε, να πάνε κάποιοι να μπορέσουν τουλάχιστον να περάσουν πολύ πολύ όμορφα ακούγοντας αυτά τα αγαπημένα τραγούδια. Ξέρω ότι χρειάζεται Κώστα πάρα πάρα πολύ δουλειά για να βγει ένα live, γιατί είναι λογικό ότι όταν θέλεις να έχεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στον κόσμο που σε ακούει, χρειάζεται πάρα πάρα πολύ δουλειά. Αυτός είναι και ένας λόγος, ας πούμε, που δεν είσαστε κάθε εβδομάδα κάπου σε ένα συγκεκριμένο χώρο ή ένα λάξ, ή είναι και μια συνειδητή απόφαση για όλους εσάς ότι εμείς θέλουμε να δίνουμε το καλύτερό μας σε αυτό, αλλά θέλουμε και λίγο ο κόσμος να του λείψουμε, ρε παιδί μου. Έτσι, αυτό είναι το δεύτερο που είπες, το δεύτερο. Θεωρώ ότι και εμείς έχουμε πιο πολύ μεράκι να δουλέψουμε παραπάνω, να αλλάξουμε πράγματα, γιατί άμα το κάνεις συχνά δεν έχεις το χρόνο να το κάνεις όλο αυτό. Οπότε αρχίζει πια και γίνεται λίγο σούπα και βαριέσαι και εσύ ο ίδιος. Οπότε έχεις το χρόνο και ο κόσμος να ηρεμήσει και να σε περιμένει λίγο παραπάνω, να γίνεται έτσι ένα αντάμωμα ωραίο, να περιμένουν στον άλλον. Έτσι το βλέπουμε. Και έχουμε και μπροστά μας καλοκαίρι, συναυλιούλες έχετε σκεφτεί σαν ανοιχτούς χώρους? Έχουμε μιλήσει και με δήμους και εκτός Αθηνών και εντός Αθηνών, απλά ακόμα δεν έχουμε κλείσει πράγματα, αλλά είμαστε κουβέντες. Πάντως σίγουρα θα είμαι στα Ηράκλεια πάλι όπως και πέρσι. Καλά, αυτό το είναι δεδομένο. Εντάξει. Μα μπαίνει στο σπίτι σου. Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι ήταν και πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία βραδιά στα Ηράκλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Νομίζω ότι ήταν. Δεν θέλω να πω η καλύτερη. Για μένα, επειδή είναι το στυλ που μου αρέσει και που αγαπάω, ήταν. Οπότε, ό,τι νεότερο φυσικά θα έχουμε ευκαιρία να τα πούμε. Ναι, εδώ έχουμε έτσι, άμεση επαφή. Αυτό ακριβώς. Εγώ θέλω πραγματικά να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είναι κοντά μας, γιατί ξέρω ότι ήταν δύσκολο να έρθεις. Θα τιμή ακούσουμε. Μου, όμως, τιμή μου ήταν εδώ. Να είσαι καλά, θα ακούσουμε δύο τραγουδάκια ακόμη δικά σας για τους φίλους έτσι, που μας ακούνε και που θα έρθουν στο Σταυρό του Νότου την Παρασκευή 21 Τετάρτου εκεί στο κλαμπ, Σταυρό του Νότου, στο κλαμπ για να το τονίσουμε και αυτό, καλά δεν είναι και κάτι, περνάνε και πέναντι. Δίπλα είναι όλα. Είναι όλα δίπλα, δεν είναι, θα πάτε και θα πείτε, όχι τώρα τι έγινε, μπερδεύτηκα. Λοιπόν, εκεί γύρω στις 10 ανοίγουν οι πόρτες, καλό θα είναι να κάνετε και ένα τηλέφωνο, μια κατησούλα. Καλό ναι, είναι να το κάνετε, έτσι. Χρειάζεται. Γιατί μην έχετε την εντύπωση ότι θα πάτε ατέλεια. Μια κατησούλα πάντοτε χρειάζεται, είναι βασική, για να περάσετε εσείς καλά και να μην στεναχωρηθείτε. Και 210-27-59-200 ή 300 για τις προσκλήσεις που δίνουμε εμείς. Θέλω πάρα πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω που ήσασταν κοντά μας όλοι οι δροσουλίτες μέσα στη μουσική σας. Σαν να μας το έλεγε. Έτσι ακριβώς. Και εσύ Κώστα πιο πολύ που ήσουν εδώ σήμερα. Να είσαι καλά. Κάθε επιτυχία εύχομαι. Επίσης να είστε καλά. Σε στεριές, ήλος πυρός και φυγές. Ένα πουλί που ακροβατεί στα παταράτσα. Μνεφούνε δυο στιγματισμένα μαύρα μπράτσα. Πάρω στις τα που είναι τσαρχής.
σινιάλο του νερού. Φουνό τις δυο και πρίμα βρέξε το πινέλο. Τα δυο φανάρια της νυχτός σιωπίζαν έλο. Ξυθοριασμένος απ' το κύμα του καιρού. Το καρατί θα μας πατάρει. Σαν πια βρεχά με ένα τσιμένο και σκουριά. Από νωρίς δεξιά στη μάσκα την πλωριά. Κινήθηκε ο Γαρβαρίας που πιλωτάρει. Όρτι να δίνει ο παπαγάλος στον ιστό. Όπως και τότε απ' του Κολόμου την μπουκέτα. Χρόνια προσμένο να θυλίξει στην παρκέτα. Χρόνια προσμένο τη στεριά να ζαλιστώ. Όποιες ανάβουνε στην άμμο θα γεννείς. Καθώς μας φτάνει, καθώς παίζουν τα μανά τους. Της θάλασσας κατακτώντας τους θανάτους. Στην ανεμόσκαλα σε θέλω να φανείς. Φύγια βλεμμένα στα μαλλιά, στο στόμα φύγια. Έτσι ως κοιμήθηκες για πάντα στα βαθιά. Καταστηθεί. Όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε.